Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας, η ώρα πλησιάζει 3.30 και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, όπως ξέρετε πολύ καλά, φιλοξενούμε πάντοτε έναν καλεσμένο για να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στον χώρο του τουρισμού. Συγκεκριμένα σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων, τον κύριο Ντίνο Αστρά. Κύριε Αστρά, καλησπέρα σας. Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, ελπίζουμε να είστε κι εσείς καλά και ελπίζουμε να μας πείτε και έτσι λίγο αισιόδοξα πράγματα για τον κλάδο, γιατί έχουμε συνηθίσει δυστυχώς στις συνεντεύξεις που φιλοξενούμε στην εκπομπή μας το τελευταίο διάστημα έτσι να κυριαρχεί μια επισιοδοξία. Δυστυχώς δεν θα κάνω εξαίρεση, δεν θα αποτελέσω την εξαίρεση του κανόνα, κυρία Θεοτοκάτου. Δεν μπορώ να πω ωραία πράγματα και αισιόδοξα για τον κλάδο μας. Μάλιστα. Πείτε μας αρχικά λίγα λόγια για τον ρόλο του Συνδέσμου, έτσι για να έχουν μια καλύτερη εικόνα και οι ακροατές μας. Ναι, ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων είναι πανελλαδικός σύνδεσμος. Έχουν εκεί συνταχθεί όχι μόνο άνθρωποι που διοργανώνουν, επιχειρήσεις μάλλον που διοργανώνουν συνέδρια όπως είναι τα γραφεία ταξιδίων, εξειδικευμένα βέβαια γραφεία ταξιδίων, αλλά και αρκετοί από αυτούς που εμπλέκονται στις συνεδριακές εκδηλώσεις, όπως είναι οπτικοακουστικά μέσα, κατασκευές εκθεσιακών περιπτέρων, συνεδριακού δώρου και υλικού, ξενοδοχεία βέβαια, συνεδριακά κέντρα. Και αποφασίσαμε από κοινού να έχουμε μια φωνή και να διεκδικήσουμε από την πολιτεία τα αυτονόητα. Δηλαδή την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, ο οποίος, όπως θα ξέρετε γιατί ασχολείστε με το αντικείμενο, θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες του κλασικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ακριβώς. Πείτε μας, σε τι επίπεδο βρισκόταν ο συνεδριακός τουρισμός και προκρίσεις τα τελευταία χρόνια που εσείς τον παρακολουθείτε? Για να σας δώσω ένα συγκλονιστικό κατά την άποψή μου στοιχείο, είναι ότι οι πτώσεις του αριθμού των συνεδριακών διοργανώσεων εθνικού επίπεδου, ελληνικά συνέδρια δηλαδή, το 2010 σε σχέση με το 2012 είναι της τάξης του 50-55% η πτώση, και αναμένεται και άλλη μια περαιτέρω πτώση της τάξης του 20-30% για το 2013. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα εθνικά συνέδρια. Εάν μιλήσουμε για τα πολυεπιθυμητά εισερχόμενα εκ της αλλοδαπής συνέδρια, τότε εκεί η πτώση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα μεγαλύτερη. Και αν σε αυτό προσθέσετε και τη μείωση του τζίρου των χορηγιών, θα ζωγραφίσετε μια εικόνα καθόλου αισιόδοξη. Μάλιστα. Εικόνα που είχε ο συνεδριακός τουρισμός στην χώρα μας και πριν την κρίση, το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν, θεωρείτε ότι ήταν καλό σε σχέση και με τους βασικούς ανταγωνιστές μας? Βεβαίως ήταν καλός, διότι καταφέραμε μόνον μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να καταφέραμε να βάλουμε την Ελλάδα μεταξύ 17ης και 19ης θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο αναφορικά με τις διεθνείς διοργανώσεις στη χώρα. Σήμερα η θέση της Ελλάδας δυστυχώς είναι στην 35η. Α, μάλιστα. Ποιοι είναι στις έτσι, κοντινές μας θέσεις, ποιοι θεωρούνται οι πιο βασικοί ανταγωνιστές μας αυτή τη στιγμή? Εκτός από την Αγγλία και τη Γαλλία και τη Γερμανία που έχουν υψηλούς αριθμούς διοργανώσεων, έχουμε την Ισπανία, την Πορτογαλία. Εγώ κατά τη γνώμη μου δεν έχω στοιχεία να σας το υποστηρίξω 100%, αλλά έχω την αίσθηση ότι μας έχει ξεπεράσει και η Τουρκία. Και βεβαίως έχουμε και τη Σλοβενία, έχουμε την Κροατία, έχουμε χώρες κοντινές μας πια που έχουν αρχίσει και διεκδικούν και παίρνουν μερίδιο της πίτας. Μάλιστα. Κύριε Αστρά, μας περιγράψατε ένα 2013 όχι και πολύ αισιόδοξο. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πρώτα έτσι, βήματα και τα σημαντικότερα βήματα που μπορούν να γίνουν και από την πολιτεία, ίσως και από την ιδιωτική πρωτοβουλία, για να δούμε ένα καλύτερο 2014?
η ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί μέχρι τώρα εκεί στηρίζεται η ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, δεν έχει πια πολλά πράγματα να δώσει, της λείπουν οι οικονομικοί πόροι. Η πολιτεία, από την πολιτεία δεν ζητάμε να βάλει λεπτά, να ξοδέψει λεπτά, διότι και αυτήν ίσως λείπουν οι πόροι οικονομικοί. Εκείνο που ζητάμε από την πολιτεία είναι να ακούσει τη φωνή μας και να κάνει επιτέλους πράξη ορισμένα πράγματα που ούτε στοιχίζουν οικονομικά, ούτε πολιτικό κόστος έχουν, και δυστυχώς ενώ συμφωνούν μαζί μας δεν υλοποιούνται ακόμα. Έχουμε ζητήσει, παραδείγματος χάρη, για κάθε συνέδριο που γίνεται, όπως παλιότερα υπήρχε ένα ποσό το οποίο κατατίθετο προκειμένου περί ιατρικών συνεδρίων στον ΕΟΦ, να, για κάθε συνέδριο που, εθνικό που γίνεται στην Ελλάδα, να υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 100, 200, 300 ευρώ και να μπαίνουν σε ένα χώρο, σε ένα ταμείο μέσα, σε ένα φορέα μέσα, να πιστώνεται από τον φορέα, τον οποίο κάθε χρόνο θα μαζεύονται κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα τα ξοδεύουμε για να πείσουμε τους decision makers σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το ελληνικό συνεδριακό προϊόν είναι αυτό και δεν είναι μόνο ουρανός και θάλασσα και ωραία νησιά. Έχουμε υποδομές, έχουμε επαγγελματίες και μπορούμε να τους πείσουμε, αρκεί να τους γνωστοποιήσουμε αυτό το προϊόν. Το έχουμε πει στην πολιτεία, το δέχεται η πολιτεία, ακόμα δεν το έχει υλοποιήσει. Και έχουμε πει στην πολιτεία ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα τουριστική και με ιδιαίτερο βάρος δοσμένο στο συνεδριακό τουρισμό να μην έχει Μητρό Συνεδρίων. Αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή πόσα συνέδρια γίνονται στην Ελλάδα, δεν πρόκειται κανένας να σας απαντήσει. Μάλιστα. Απλά θα κάνει μια εκτίμηση. Και αν πέσει κοντά έπεσε, αν δεν πέσει δεν έπεσε. Και μέσω της προηγούμενης τακτικής που ζητήσαμε από την πολιτεία να εφαρμόσει, βεβαίως αποκτάται αυτόματα και Μητρό Συνεδρίου, που είναι τόσο χρήσιμο για τη χώρα, γιατί βάσει αυτού μπορεί να προχωρήσει. Είπαμε να γίνονται μεγάλα farm trips από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, φέρνοντας οργανωτές συνεδρίων, δημοσιογράφους που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, χωρίς να βάλει το κράτος είτε μία δεκάρα. Θα τα βάλουν οι ιδιώτες, οι ξενοδόχοι, τα δωμάτια, οι πουλμανατζίδες, τα πούλμαν, εμείς τις άλλες υπηρεσίες. Το δέχονται, το θεωρούν σωστό, δεν έχει υλοποιηθεί. Λέμε επίσης ότι ανά τον κόσμο οι άνθρωποι, οι Έλληνες, οι οποίοι ασχολούνται με τις διάφορες επιστήμες, είναι τόσοι πολλοί που αν ο καθένας έφερνε όχι ένα συνέδριο το χρόνο, ένα συνέδριο από δεκαετία, δεν θα ξέραμε πού θα τα βάλουμε. Και είπαμε στους υπουργούς, παρακαλέστε τους, εκείνοι οι άνθρωποι, φωνάξτε τους, ζητήστε τους τη βοήθειά τους, θα σας ακούσουν. Απλό πράγμα, δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. Μια υπογραφή σε ένα όμορφο γράμμα χρειάζεται. Δεν έγινε τίποτα από αυτά όλα ακόμα. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν. Έχει τέτοια ψηλοπράγματα, αλλά πολύ βασικά, να κάνει η πολιτεία, αλλά δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Ας ελπίσουμε πως η καινούργια υπουργός, η οποία δείχνει την διάθεση να ακούσει τα προβλήματα και να τα συνδράμει σε αυτά, να μας ακούει και να το θυμηθεί ότι πρέπει να φροντίσει να πραγματοποιηθούν αυτές οι πράξεις. Μάλιστα. Κύριε Αστρά, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας και εύχομαι την επόμενη φορά που θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε να έχουν γίνει κάποια από αυτά τα αυτονόητα, όπως είπατε κι εσείς. Από το στόμα σας και σε Θεού ταυτή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Θεού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.